Έφοδο στο γραφείο του Προέδρου του ΤΕΙ Πάτρας, Βασίλη Τριανταφύλου, πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής ομάδα φοιτητών ζητώντας λύσεις στα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και το πώς λειτουργείτε εδώ μέσα. Και το αν εσείς δεν μπορείτε να καλοκίσετε τους προέδρους του κομμάτων που έχετε βγάλει μέσα από τις διαδικασίες. Δεν έβγαλα εγώ, οι διαδικασίες βγάλατε. Συμμετέχετε στη συνέλευση του κοινότητας του κοινότητας. Εσείς από τις διαδικασίες αυτές βγήκατε. Με βάζει το μπαλάκι έξω στην εξαρτησία. Από τη συμμετέχει στην συνέλευση του κοινότητας. Όχι, δεν έχουμε βγάλει. Διαφωνούμε σε αυτό, γιατί εμείς δεν θα πούμε πήγατε κόμματα στον πρόεδρο του μεταρρυθμιστής. Γιατί άλλα τμήματα έχουν λύσει το πρόβλημα σε αυτό. Γιατί άλλα τμήματα έχουν λύσει το πρόβλημα. Ποια τμήματα έχουν λύσει το πρόβλημα. Προχθές στη λογοθεραπεία ανακοινώθηκε το εξής. Ότι δόθηκαν συγκεκριμένες ώρες από το αμφιθέατρο το οποίο είναι άδειο και αρνήθηκαν οι φοιτητές να πάνε. Έτσι υπόθηκε. Σε άλλο κλειδό, στο δικό σας. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Εμείς μιλάμε για τη ΣΤΕΦ. Μιλάμε για τη ΣΤΕΦ. Έχετε πρόεδρο στο τμήμα. Να δει ο πρόεδρος του τμήματος μαζί με εσάς να κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Μα τι θέλετε να κάνουμε εσείς, κύριε πρόεδρε? Είναι από την αρχή του έτσι. Εγώ πώς θα διαπιστώσω τέτοια πρόβλημα? Κάναμε γενική συνέλευση. Με αιχμή τα αυξημένα προβλήματα που υπάρχουν στις σχολές μας. Είναι, του καταθέσαμε το ότι πρέπει να, στο δεύτερο και στο τρίτο έτος τα παιδιά να μην μπαίνουν πίσω από τα μαθήματα από το χρόνο που για να τελειώσουν. Θέλουμε να ανοίξει το όριο δήλωση μαθημάτων, δηλαδή να δηλώνουν μέχρι και το τυπικό τους εξάμηνο, κάτι που δεν ισχύει μέχρι τώρα, με αποτέλεσμα να τελειώνει κάποιος σπουδαστής στα 6 και στα 7 χρόνια, να μην μπορεί δηλαδή να δηλώσει τα μαθήματα του τυπικού του εξαμήνου. Οι σπουδαστές αναφέρουν πως το κτηριακό πρόβλημα αποτελεί από τα βασικότερα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, καθώς τις βροχερές ημέρες οι αίθουσες στάζουν νερά. Να υπάρχουν αίθουσες οι οποίες να είναι βιώσιμες για μάθημα, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μάθημά μας, γιατί σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την υγρασία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη βροχή, το κρύο και έχουμε δηλαδή οξυμένα προβλήματα, με αποτέλεσμα και πολλοί συνάδελφοί μας να μην μπορούν να έρθουν να παρακολουθήσουν τη θεωρία λόγω ότι είναι λίγες οι θέσεις. Δηλαδή, δείτε από κάτω, έχουν πέσει τέτοιο. Πέφτουν τα ίσω. Πέφτουν σιγά σιγά διαβρώνονται, πέφτουν και μπαίνουν στο εργαστήριο. Και εδώ μιλάμε ότι έχει τριφασικά ρεύματα, έχει εργαστήριο μηχανών. Που ερχόμαστε δηλαδή καθημερινά και κάνουμε μάθημα σε αυτές. Υψηλά ρεύματα δηλαδή. Τέλος, οι φοιτητές αναφέρθηκαν και στην πανεπιστημιοποίηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο η κυβέρνηση το συζητά. Εφαρμόστηκε ήδη πιλωτικά στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όμως οι ίδιοι αναφέρουν ότι δεν συμφωνούν με την νομιμοποίησή του. Θέλουμε αναβάθμιση πραγματική των σπουδών μας. Δεν θέλουμε κατηγοριοποίησης, γιατί αυτό θα έρθει να λύσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να διαχωρίσει ακόμη περισσότερο τους σπουδαστές σε διετείς σπουδές, σε τετραετείς σπουδές, σε πενταετείς σπουδές, ανάλογα με το τι έχει ο καθένας να σπουδάσει. Οι φοιτητές του ΤΕΙ απειλούν με δυναμικές κινητοποιήσεις εάν δεν επιληθούν άμεσα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.